Τικά, όντως ξεκίνησε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώ από τις κυρίες απόψε και μετά θα πάω και στους κυρίους. Η κυρία Θεανό Φωτίου από τη Νέα Αριστερά, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και Βασίλης Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, Θανάσης Θεοχαρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρης Νικολάου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο Γιάννης Τράπαλης, ο εκλογολόγος και που μας βοηθάει πάντοτε εδώ με τις αναλύσεις του. Θα Γιώργο. Το κάνει και απόψε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα σου αλλάξω όνομα γιατί μου είναι πιο εύκολο τελικά. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, θέλω ένα σχόλιο. Δεν ξέρω αν είδατε αυτή την αντίδραση της Μαρίνα Σάτι. Θα έλεγα ότι αν μη τι άλλο, είναι η πρώτη φορά που βλέπω ακτιβισμό με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, με ένα χασμουριτό, με αυτό το ξάπλωμα πάνω στο... Προσβάλλει το Ισραήλ, προσβάλλει την ελληνική αποστολή αυτό που έκανε. Δεν χρειάζεται να πω τα χρόνια μου πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Και να πω την ευκαιρία αυτής της εικόνας, ότι παρόλο που την συμπαθώ σαν εικόνα γενικά την κυρία Σάτι, η συμπεριφορά της ήταν απρεπής. Και νομίζω και θεωρώ αδιανόητο στο δικό μου το μυαλό να υπάρχουν άνθρωποι ή οργανωμένες δυνάμεις που να υποστηρίζουν ισλαμοφασιστικά μορφώματα στήλη Χαμάς, οι οποίοι σκοτώνουν ανθρώπους, γυναίκες, παιδιά και αμεχμαλώτους. Δεν έχουμε Παλαιστινίους, κύριε. Οι οποίοι έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο του Παλαιστινιακού λαού και δυστυχώς αυτοί εκπροσωπούν την Παλαιστίνη. Για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχουν άνθρωποι πέρα από φανατικούς που να υποστηρίζουν αυτές τις εξαπλώστες και τους εξτρεμισμούς. Το ρίχνω στο τραπέζι, όλος τυχαίως. Και σήμερα... οι οποίοι Ισλαμοφασίστες ζητούν την εξαφάνιση του Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορούν να την πετύχουν. Ναι. Αν είχαν δηλαδή μια ατομική βόμβα ή αν είχαν τέτοιο οπλοστάσιο, τώρα το Ισραήλ θα είχε ισοπεδωθεί. Απλώς το λέω εγώ, Αμαλία, ότι όλος τυχαίως σήμερα που έγινε αυτό στο Μάλμε, 5 ευρωπαϊκά κράτη, η Ισπανία, η Σουηδία, νομίζω και η Σουηδία είναι μέσα σε αυτά, η Μάλτα. Ξεχνάω τα άλλα δύο, έτσι, αναγνώρισαν, μπράβο η Ιρλανδία, αναγνώρισαν επισήμως το Παλαιστινιακό κράτος. Είναι 140 οι χώρες του ΟΗΕ και άλλες δύο εκτός ΟΗΕ. Και το ελληνικό κράτος. Όχι. Έχει εδώ την αρχή την Παλαιστινιακή. Την Παλαιστινιακή αρχή προφανώς και την αναγνώρισε το 2015. Η οποία, όπως ξέρετε, απηχεί άλλες δυνάμεις. Δεν απηχεί τη Χαμάς. Όχι, το Παλαιστινιακό κράτος. Ομόφωνη απόφαση της Βουλής. Της Βουλής. Που όμως καμία κυβέρνηση, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν υπουργός, κυρία Φωτίου, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει εφαρμόσει. Επειδή ήμασταν εμείς το 2015, πέρασε η αποφασία. Ήταν, κύριε Θεοχαρόπουλε, η Βουλή το αναγνώρισε. Ήμασταν εμείς κυβέρνηση, έγινε αυτό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Βουλή αναγνώρισε. Αφήστε τα αυτά, το ακούσαμε την άποψή σας. Που δεν έχει μπει σε εφαρμόση. Η Ελλάδα δεν είναι για συνεννόηση. Σε αυτό το θέμα, ακούσαμε πώς θα κάνατε. Για να το διευκρινίσουμε, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Η Βουλή το έκανε αυτό που λέτε. Η Ελλάδα ως κράτος δεν έχει αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο το έχει αναγνωρίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος είναι μεταξύ των 140 κρατών. Εγώ δεν λέω αν είναι καλό ή κακό το ότι δεν το αναγνωρίσαμε ή το αναγνωρίσαμε, αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, θέλω σχόλιο, κύριε Θεοχαρόπουλε, γρήγορα. Ήταν κατηγορηματικός ο Βασίλης Οικονόμου. Ναι, το απρεπής, λέει, η συμπεριφορά της Μαρίνα Σάτι, ότι ουσιαστικά στηρίζει τους Ισλαμοφασίστες. Θα είμαι κι εγώ από την αντίθετη, όμως. Της βγάζω το καπέλο για την αντίδραση αυτή. Το χασμουριτό, λέει. Ξεκινάω. Της βγάζω την αντίδραση γιατί αντέδρασε και αυτή. Έβαλε το λιθαράκι της με τον τρόπο της, με όποιον τρόπο θεώρησε. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ κάνω αξιολόγηση. Δεν ξέρω η ελληνική αποστολή. Να πάμε γρήγορα να προλάβετε πριν το break να πω την άποψή μου. Αφήστε με λίγο την άποψή μου να πω. Αφήστε με να πω την άποψή μου. Δεν πρόλαβα. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα από το Ισραήλ, βεβαίως είναι από όλους μας καταδικαστέα η τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Και η Χαμάς, έτσι. Βεβαίως. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα από το Ισραήλ είναι αδιανόητο
Γι' αυτό πολλές χώρες το καταδικάζουν, αυτό το οποίο συμβαίνει απερίφραστα από το Ισραήλ. Γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις, γι' αυτό υπάρχουν και ακτιβιστικές αντιδράσεις διαφόρων ειδών. Γι' αυτό το γεγονός ότι η ελληνική συμμετοχή δια της τραγουδίστριας που συμμετέχει εκεί σήμερα, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, εγώ εισπράττω, διαβάζω τι λένε οι υπεύθυνοι της αποστολής, είχε αυτή την αντίδραση την οποία είχε, θεωρώ ότι είναι ένα θετικό στοιχείο, ειδικά για τη χώρα μας. Πάμε. Και κλείνω σε αυτό, το Παλαιστινιακό κράτος βεβαίως και πρέπει να υπάρχει αναγνώριση. Στη, δεν το στα, κάνατε όμως. Στα σύνορα, το έκανε, το βήμα της, δεν... της Βουλής έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως και πρέπει να ολοκληρωθούν και να γίνουν και άλλα βήματα. Πρέπει να ολοκληρωθούν και να γίνουν και άλλα βήματα. Όχι μόνο από τη χώρα μας, διεθνώς. Θεωρώ ότι διεθνώς η Ευρωπαϊκή και Ένωση. ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κοτρότσο, εγώ λέω καλώς είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ. Καλώς έγινε και αναγνώριση από τη Βουλή. Τετραμερή, έτσι, έτερων εκάτερων, αλλά. Αυτό το βήμα που τώρα επικαλείστε σωστά από τη Βουλή που έγινε ένα βήμα, δεν ολοκληρώθηκε. Πρέπει να ολοκληρωθούν και να γίνουν και άλλα βήματα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατώτερη των περιστάσεων αυτή τη στιγμή. Πρέπει, αυτό που βλέπουμε το οποίο γίνονται, πρέπει να υπάρξουν περισσότερα βήματα. Μην το λύσουμε. Εντάξει, το Παλαιστινιακό απόψε. Εντάξει, απάντησα όμως, σας απάντησα για τη στάτη. Τι άλλο να σας πω. Λοιπόν, ότι εγώ συμφωνώ με αυτό. Κυρία Παπαδοπούλου. Ομοίως, θα συμφωνήσω με τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Είναι μια πράξη αποδοκιμασίας, είναι μια πράξη αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Αντιλαμβάνομαι τις όποιες ενστάσεις περί αγένειας, αλλά από το τίποτα, όχι, είμαι υπέρ του ένας καλλιτέχνης να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εκφράζει την άποψή του. Και, με συγχωρείτε πολύ, στο δικό μου μυαλό είναι αδιανόητο να συντελείται δίπλα μας μια γενοκτονία και να μιλάμε για τους Ισλαμοφασίστες της 7ης Οκτωβρίου. Φυσικά, ναι, το έχουμε καταδικάσει, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή 35.000 αμάχους νεκρούς στην Λωρίδα της Γάζας. Είναι αδιανόητο να ακούμε αυτά τα πράγματα και να μην ακούμε από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για τη γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας. Απαράδεκτο. Τα που ακούμε είναι αδιανόητα. Γιατί, κύριε Γκουμπάκη, γιατί είναι σε μαζί λίγο το δικαστήριο τη Χάγη θα εκδώσει εντάλματα σύλληψη και εμεί εδώ συζητάμε για την 7η Οκτωβρίου. Δεν διορθώνω, αφού ξέρετε ότι είμαι αδιόρθωτο. Λοιπόν, σα διορθώνω, κύριε Νικολάου. Έχει ξεπεράσει. Είναι ακτιβισμό αυτό που έκανε η Μαρία Σάτη. Η ίδια η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει τα λεγόμενα του εκπροσώπου τη Νέα Δημοκρατία. Δεν συζητάει κανεί γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή οι λαοί του κόσμου. Η πάνδημη απέτησή τους και του ελληνικού λαού είναι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Να αποσυρθεί το Ισραήλ από όλα τα κατεχόμενα εδάφη, να μπορέσουν οι Παλαιστίνοι να έχουν ελεύθερη πατρίδα με βάση τα διεθνώς από τις διεθνείς αποφάσεις καθορισμένα σύνορα. Πριν την 4η Ιουνίου του 1967, να μπορέσουν οι άνθρωποι να ορθοποιήσουν στη δική τους χώρα. Και αυτό ζητούν και οι ίδιες οι Παλαιστινιακές οργανώσεις όλες. Καμία Παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει θέσει στο δημόσιο διάλογο αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για πυρηνικές βόμβες και εξάλληψη του Ισραήλ. Δεν έχουν, απλά. Αυτά δεν υπάρχουν. Διαβάστε τι λέει το Ιράν που διαβάστε τι λέει η Χαμάς. Τα ξέρω πολύ καλά, κύριε Κορνόμου. Δεν χρειάζεται να κάνετε μάθημα. Θεωρείτε ότι είναι σωστή η στάση. Όσα σας κάνω μάθημα. Να το διαβάσετε. Σε μια Eurovision. Καλλιτεχνικό γεγονός. Στην οποία όμως απαγορεύτηκε η Παλαιστινιακή σημαία. Απαγορεύτηκε η Παλαιστινιακή σημαία. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Οποιαδήποτε αντίδραση και μακάρι η κυρία Σάτη και με αυτά που έδωσε τα καρπούζια που έβαλε κτλ. Έχει και το δικαίωμα και μετά το τέλος της Eurovision να εκφράσει και στεναρή την αντίδραση. Ναι, γιατί τώρα θα έφερνε σε δυσκολότερη θέση. Το έκανε τόσο όσο. Ναι, και εγώ σας όσο το έκανε. Θέλω να πω το εξής και να κλείσω με αυτό πολύ σύντομα. Στη Γερμανία, ξέρετε, όποιος σηκώνει την Παλαιστινιακή σημαία μπαγκλαρώνεται. Στη Γαλλία συνέβαινε το ίδιο. Όποιος καλεί για τέλος της γενοκτονίας ταυτίζεται με αντισημιτισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ έχει συμβεί. Εμείς λέμε το εξής. Λέμε το εξής. Όσο και αν χτίζουν φυλακές και ο κλοιός στενεύει, ο νους μας είναι ένα λιταριό που όλο δραπετεύει. Και αυτό φαίνεται και στο Κολούμπια τον ΗΠΑ και στην Ελλάδα και στη Γαλλία πλέον, και παντού. Και βεβαίως, λοιπόν, για να Φωτίου. Είναι και αλιταριό ο νους, πρέπει να σκέφτεται και να θυμάται ότι στις 19 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά που ήταν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσαν το ψήφισμα
Ναι, ο κύριος Κούλογλου το εισηγήθηκε, κυρία Φωτίου, ξέρω εγώ τι λέω. Όχι, λέτε ψηφίσανε κάτι το ψήφισμα που έδινε το δικαίωμα τώρα στο Ισραήλ να ξεκινήσει, τη γενοκτονία του Παλαιστινίου Μάλιστα. λαού. Και αυτό λοιπόν, πρέπει να το κυρία Φωτίου, είναι ότι δεν καταλαβαίνετε πάντα παρακαλώ, ποιο είναι το μείζον στο κουκουέ. Θέλω να μείνουμε λοιπόν, λιγάκι. Είναι όλοι οι άλλοι εναντίον σας. Προφανώς καλώς κάνετε και το διευρύνετε, αλλά θέλω να ακούσω την απάντησή σας εάν θεωρείτε ότι αυτό που έκανε η Μαρίνα Σάτι είναι ακτιβισμός, είναι στη σωστή κατεύθυνση ή αν το καταδικάζετε. Κύριε Κοντράτσο, ο πολιτισμός, όλος ο πολιτισμός και οι πράξεις του πολιτισμού είναι πολιτικό. Είτε είναι ουδέτερος, όπως λέμε, δεν είναι ουδέτερος, πάντα έχει μια πλευρά που παίρνει. Δεν υπάρχει δηλαδή στον πολιτισμό μη πολιτική πράξη. Το τραγούδι, δεν θέλω να θυμίσω το Θοδωράκι και κατά πόσο είναι πολιτική αντίσταση μες στη Χούντα. Θέλω να σας πω λοιπόν. Καλά, τώρα η Μαρίνα, κάθε η Eurovision τραγούδι, δεν έχει καμιά σχέση με το Θοδωράκι τώρα. Εγώ λέω λοιπόν, χειρουμένων, εγώ δεν εξισώνω κανέναν. Λέω όμως ότι ο πολιτισμός είναι πάντα πολιτικός. Ναι. Ο καθένας εφοετάχθη. Εδώ έχουμε ένα υπερθέαμα της νεότητας, Eurovision. Και με μια αισθητική η οποία είναι μακριά από μένα, πρέπει να ομολογήσω. Δεν είναι της αισθητικής μου Eurovision. Προσπαθεί ο κάθε τραγουδιστής εκπροσωπώντας τη χώρα του μέσα σε αυτό το κλίμα να πει πέντε πράγματα. Σήμερα μια ανθρωπότητα που έπρεπε να ντρέπεται για αυτό που συμβαίνει στη γειτονιά της Ευρώπης, τη γενοκτονία δηλαδή των ανθρώπων, των αμάχων της Ράφα, παιδιών και γυναικών, έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση που την καλούμε εμείς. Όπως και καλούμε, παίρνουμε πρωτοβουλία για όλα τα κόμματα του αριστερού προοδευτικού τόξου, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, να καλέσουμε τον Πρωθυπουργό σε μια προημηρησίας διάταξης. Το συζητώσαμε χθες το βράδυ. Και σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, λέτε. Και σύγκληση Πολιτικού Συμβουλίου Αρχηγών και άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης να προχωρήσει για να μην έχει αγωνία ο σύντροφος εξ αριστερών μου, ο οποίος φάται ότι δεν θέλουμε να κάνουμε την Παλαιστινιακό κράτος ανεξάρτητο. Λοιπόν, και την άμεση επιστροφή της φρεγάτας από την Ερυθρά Θάλασσα. Επομένως, εμείς στην πρόταση την έχουμε βάλει στο τραπέζι και περιμένουμε, πιστεύω όλοι θα, όσο δε, δια την άποψη του εκπροσώπου της δεξιάς εδώ, εγώ πιστεύω, κύριε Οικονόμου, ότι αυτά που είπατε σήμερα. Δεν είναι κέντρο πάντα. Προερχόμενος από το Παπαδόπουλο. Αυτά που είπατε κέντρο δεν είναι αυτό. Η Νέα είναι μια μεγάλη παράταξη. Έχει όλες τις δυνάμεις μέσα. Όλες τις δυνάμεις μέσα. Λοιπόν, πάμε. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πάμε για να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Τράπαλη, εγώ θα σας ρωτήσω και την Αμαλία έτσι. Τώρα, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο έχει πάρει, το είπε νομίζω και ο Γιάννης ο Αμπατζίδης, έχει πάρει αυτός ο ακτιβισμός της Μαρίνα Σάτι πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ελλάδα εσωτερικά, παρότι στο εξωτερικό, λογικό το βρίσκω, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και άλλες τέτοιες κινήσεις ακτιβισμού από τον Ολλανδό και από άλλους. Θα πω το εξής. Η δημόσια τηλεόραση του Βελγίου, η δημόσια, το ΒΕΑΡΤΕ, που είναι το φλαμανδικό κανάλι, αλλά είναι η δημόσια τηλεόραση, διέκοψε την μετάδοση του ημιτελικού την ώρα που ακουγόταν το τραγούδι του Ισραήλ για 2-2,5 λεπτά με μία κάρτα που έβγαζε υπέρ της Παλαιστίνης. Εντυπωσιακό θα έλεγε κανείς για μία ευρωπαϊκή χώρα όπως το Βέλγιο, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει το Ισραήλ. Θέλω να πω ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, για να μην, κατηγορήσω έτσι την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα που έκανε η Σάτι
έχει πέρασει στη χώρα μας ή ασχοληθήκαμε στα social media και τελείωσε. Πρώτα απ' όλα θα σας απαντήσω με σιγουριά μετά από 5 μέρες, διότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία μου τρέχει μια έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τρέχει για την γνώση των Ελλήνων πάνω στην αραβο-ισραηλινή διένεξη. Τρέχει για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Μάλιστα. Κάποια πρώτα στοιχεία δεν μπορώ προφανώς με μια έρευνα που δεν έχει τελειώσει. Αυτό πάντοτε χαίρομαι τον κύριο Τράπαλη, έχει τους αριθμούς έτοιμους. Δύο ερωτήματα θα πούμε, χωρίς να πούμε ακριβώς τις απαντήσεις ακόμα, ότι αν η Ελλάδα που έχει ιστορικά καλές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, αν τα γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει τη γνώμη των Ελλήνων. Φαίνεται, χωρίς να πούμε ακόμα τελικά αποτελέσματα, ότι το 1/4 των Ελλήνων έχει αλλάξει άποψη. Δεν θα πούμε ακόμα προς ποια πλευρά προς άλλη, αλλά ένα στους 4 Έλληνες. Είναι τα γεγονότα όμως τα οποία αναφέρεται, γιατί άμα δεν μας πει ποια γεγονότα. Ευχαρίστως. Όταν λέμε τα γεγονότα, εννοούμε πάρα πολύ απλά ό,τι έχει συμβεί την τελευταία 15ετία από την στιγμή που η Ελλάδα έχει αλλάξει στάση, έχει αλλάξει εξωτερική πολιτική και έχει θέσει διαφορετικές θέσεις. Είναι πιο κοντά στο Ισραήλ. Ακριβώς. Και υπάρχει και μια δεύτερη ερώτηση, την οποία οφείλουμε να την δούμε. Το υπονοείτε τώρα περίπου. Ποια είναι η γνώση σας για την αραβο-ισραηλινή διένεξη? Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία σε ένα ποσοστό, και αυτό μπορούμε να το πούμε από τώρα, δύσκολα θα αλλάξουν οι αριθμοί, σε ένα ποσοστό 65% έχει γνώση. Τουλάχιστον έτσι απαντάει ο κόσμος. Είναι κάποιο θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο έγινε στη Eurovision, χωρίς να παίρνω μία θέση ή την άλλη, το θεωρώ φυσιολογικό. Τι εννοώ? Ότι είναι απόλυτα λογικό μια εκπρόσωπος του πολιτισμού, ασχέτως αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τη θέση, να έχει θέση για αυτό το θέμα. Θα κριθεί, θα δούμε αν τελικά αυτή η θέση είναι είτε πλειοψηφική είτε μειοψηφική, αλλά όμως αυτό δεν είναι κάποιο θέμα που ενδιαφέρει την κυρία Σάτη, αλλά φαντάζομαι ότι είναι απόλυτα λογικό μια εκπρόσωπος της Ελλάδας να έχει θέση. Και αυτό νομίζω πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Οικονόμου, χωρίς να λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, είναι απόλυτα λογικό να έχει εκπρόσωπος του πολιτισμού να έχει θέση για κάτι το οποίο ενδιαφέρει την πλειοψηφία απλώς των Ελλήνων. Απλώς λένε ότι υποτίθεται ότι. Μένα με ρωτήσανε άμα. Η Eurovision. Ναι, δεν σε κατηγορεί. Το δικαίωμά του καθενός να εκφράζεται. Ας το πάρει. Εγώ λέω ότι πώς μου φαίνεται. Και επίσης, καλώς κακώς φαίνεται ότι με έχει τιμήσει από την έρευνα. Όποιος υποστηρίζει, όποιος υποστηρίζει τη Χαμάς. Κάτι λέει η Αμαλία. Και λιγότερα και περισσότερα θα πω. Όποιος υποστηρίζει τη Χαμάς και περισσότερα θα πω. Και ότι έχει πάει κάποιος εδώ στο τραπέζι. Τότε γιατί πεταγείτε. Λαμβάνει πολιτικές. Εγώ δεν είπα για εσάς τίποτα. Είπα όποια. Πάντα. Και επίσης φαίνεται ότι μέχρι στιγμής. Ή μιλάτε όλοι μαζί, όμως δεν ακούγεστε. Για σκιά όλα αυτά που συμβαίνουν με το Ισραήλ και την, το ότι οι διαπραγματεύσεις συναυάγησαν, το ότι ο Ισραήλ ετοιμάζεται να εισβάλλει στην Ράφα, τη γενοκτονία που γίνεται έχει στην Παλαιστίνη. Αλλά. Έτσι, ναι. Λέω, με λίγο, κάνει μεγάλη λίγο, με λίγα, με χαμηλά. Από την άλλη πλευρά, εμείς εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι πιο πολύ μας αρέσει το κομμάτι του lifestyle όσον αφορά την κυρία Σάτη. Δηλαδή. Καλά, σήμερα όμως, Αμαλία, δεν ασχολήθηκε κανείς με το lifestyle. Ασχολήθηκε με αυτό εγώ που έκανε. Εγώ πάντως που έπαιξε το χασμουρτό της. Εγώ θα πω το εξής. Η ακτιβιστική διάσταση αυτής της στάσης. Θα πω μόνο το εξής και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Τράπαλης, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια θετική παράδοση ελληνικής στάσης απέναντι στον αραβικό κόσμο και στην Παλαιστίνη, ακόμα περισσότερο, η οποία θα έλεγε κανείς ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και γι' αυτό να προσθέσω ότι φαίνεται ότι στα πιο αριστερόστροφα κοινά η θέση της Παλαιστίνης είναι ξεκάθαρα υπερτερή. Όμως από την άλλη, αυτός ο τόπος φιλοξενεί ανθούσες εβραϊκές κοινότητες. Οι Εβραίοι είναι συστατικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνικής και οικονομικής ζωής για εκατοντάδες χρόνια, από την εποχή που οι Σεφαραδίτες από την Ισπανία πήγαν στη Θεσσαλονίκη, και βεβαίως. Και γι' αυτό οι Έλληνες και βεβαίως, οι Έλληνες τους προφύλαξαν. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν άρα το λέω αυτό, αυτά που κάνει το κράτος ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μην βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις για τον Νετανιάχου και για το Ισραηλινό κράτος. Συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο γύρο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της επόμενης μέρας και θα ξεκινήσω έτσι, θα μπούμε στην Αμαλία, στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι πλούσια. Αρχής γενομένης από τον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, άκουγα σήμερα τον Πρωθυπουργό από την περιοδία του που είπε για ακόμα μία φορά ότι στις ευρωεκλογές διακυβεύεται η πολιτική σταθερότητα
και η συνέχεια της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Λοιπόν. Και πραγματικά, έτσι, απορώ δεδομένου, και το είπε αυτό, για να αποτρέψει την χαλαρότητα και της εποχής. Ακριβώς. Λοιπόν, στις ευρωεκλογές θα ψηφίσουμε για τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Κυβέρνηση έχουμε. Και θα έχουμε κυβέρνηση, την ίδια κυβέρνηση, για άλλα 3 χρόνια μέχρι το 2027. Δεν είναι υπερβολικό και θα έλεγα και λίγο παράδοξο να λέτε ότι διακυβεύεται η πολιτική σταθερότητα. Είτε πάρετε 31%, είτε πάρετε 34%, αλλά και 29% που λέει ο λόγος που οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ λέω ότι πάτε και κάτω από το 30%. Εσείς θα είστε κυβέρνηση για άλλα 3 χρόνια. Γιατί λοιπόν μας φοβίζετε εντός εισαγωγικών με την πολιτική αστάθεια. Με τη συνέχιση της οικονομικής πολιτικής, είπατε κύριε Κοτρώτη. Συγγνώμη, πριν πάρει και ο οικονόμος με τον πληθωρισμό τροφίμων, το να συνεχιστεί, ας πούμε, να είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη. Τις προσπάθειες να είμαστε δεύτεροι στον πληθωρισμό. Να συνεχίσουμε, μάλιστα. Όχι απλώς να το καταλάβουμε λίγο. Λοιπόν, δεύτερη πιο φτωχή. Δεύτερη πιο φτωχή εννοώ στον πληθωρισμό τροφίμων. Αφήστε τον κύριο οικονόμο. Πιο φτωχό γενικά. Δεύτερη πιο φτωχή. Νομίζω ότι δεν φοβάται κανένας καθόλου και ίσα ίσα ο πολιτικός λόγος του Μητσοτάκη έχει πολύ ενδιαφέρον και προσελκύει και πάρα πολλούς. Απεδείχθη 2 φορές περίπου να δούμε στο 23. Αυτό για το ίδιο ερχόμαστε, λέμε. Λοιπόν, άρα γιατί μας λέτε για την πολιτική σταθερότητα. Προσέξτε λοιπόν. Είναι υποχρεωμένος ο κάθε πολιτικός αρχηγός να βάλει το πολιτικό του διακύβευμα. Αν δεν το βάλει, θα κατηγορηθεί ότι πάει ανάλαφρα. Να είναι υπαρκτό λοιπόν, το διακύβευμα. Ακούστε τώρα γιατί εγώ πέρα. Θα καταλάβαινα να πείτε δεν ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο ευρωπαϊκό κόμμα, θέλω να στείλω εγώ σαν Νέα Δημοκρατία 12 ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, άρα ψηφίστε Νέα Δημοκρατία για να βγάλω πολλούς. Αυτό θα τέριαζε. Πολύ σωστά. Εμείς λοιπόν που δεν ταιριάζουμε έτσι τα πράγματα και λέμε τι λέμε, ότι θέλουμε τη σταθερότητα της χώρας, την πολιτική σταθερότητα, τον προσανατολισμό τον οποίο ήδη ο κόσμος τον έχει επιβεβαιώσει 2 φορές όπως είπαμε. Προσέξτε, έχεις έναν πολιτικό αρχηγό την νέα σκοπής. Εγώ τον βλέπω με ενδιαφέρον, σας το είχα πει και εδώ αν θυμάστε στην εκπομπή σας, ότι τον κύριο Κασελάκη τον ενδιαφέρον τον παρακολουθώ. Τώρα προσπαθεί ο άνθρωπος για να διασωθεί πολιτικά και εκλογικά, λέει και κάτι υπερβολές τεράστιες. Αυτά που λέει είναι πρωτοφανή πράγματα, αλλά όμως... Ποια είναι πρωτοφανή? Τα καταλαβαίνω εγώ, μάλλον δεν τα δικαιολογώ, αλλά καταλαβαίνω ότι η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναντι, που λέγαμε, αν θυμάστε, σήμερα είδα την νοβέλα. Ανέβασε, μιας και το, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή έχει ενδιαφέρον, ανέβασε μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης νωρίτερα το απόγευμα, που επιτίθεται σφοδρά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήρθε να τον ναι, και πώς το λένε, και ότι διαλύει το ΕΣΥ, αλλά λέει ότι κατηγορούσε το Βελόπουλο σαν πολιτικό απατεώνα για τα χειρόγραφα, με τις επιστολές του Ιησού, και ανεβάζει ένα βίντεο με τον Άδωνη Γεωργιάδη προ 15 ετίας να πουλάει ένα βιβλίο το χειρόγραφο του Ιησού. Και ότι να, πολιτικός απατεώνας λέει ότι είναι και ο Άδωνης, γιατί πουλούσε και αυτός χειρόγραφα του Ιησού. Ο κύριος Κασελάκης, για να σας θυμίσω ξανά μετά από την πολύ χρήσιμη παρέμβασή σας, ο κύριος Κασελάκης πριν από λίγες μέρες, τι είπε ο άνθρωπος? Είπε ότι πάμε για εκλογές. Του το έπανε. Μα έχει πάει 41 ο άλλος και εσύ 17 σαν κόμμα. Πάμε για εκλογές, λέει, και μάλιστα με διεθνείς παρατηρητές. Δηλαδή, αμφισβήτησε και το πολιτικό σύστημα της χώρας και την εγκυρότητα των εκλογών. Δηλαδή, η υπονόηση του 23 έγινε βία και νοθεία της δεξιάς, της λεγόμενης. Αυτά τα ευτράπελα που ακούμε, φανταστείτε τώρα, όχι να πάει 41, να πάει 31. Δηλαδή, τι θα γίνει άμα πάει 31, άμα πάει 34. Ναι. Πάει εδώ τώρα αυτός την επόμενη μέρα. Έτσι και δεν πάρει και με το 41 το αμφισβητεί. Το 31 θα κηρύξει επανάσταση. Θα διαλύσει με την τοξικότητα. Υποτελώ επανάσταση εισαγωγικά. Με την τοξικότητα και την ασυναρτησία του πολιτικού λόγου, θα γίνει ένα τεράστιο τοξικό περιβάλλον το οποίο θα μας πνίξει. Εμείς τι λέμε? Πρέπει ο κάθε κατεργάρης να κάνει στον πάγκο του. Πολιτικός κατεργάρης. Δηλαδή, ο καθένας να καταλάβει πού βρίσκονται τα πράγματα. Εδώ υπάρχει μια μετροέπεια. Έχω πάρει 17, έχω έρθει σε μια εκλογική σύντριβη. Μια πλήρη αποδοκιμασία από τον κόσμο και λες δεν τρέχει τίποτα. Και κάθεται και μια
λαοπρόβλητη κυβέρνηση. Ειλικρινά, η οποία προσπαθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Το ακούω, τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο Κασελάκης, αν πάρει 16, 17 ή 18%, δεν ξέρω. Ναι, θα κάνει επανάσταση και θα αμφισβητήσει την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Έναντι μιας νέας δημοκρατίας που μόλις πέρυσι πήρε 41%. Ζητάει εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Αλλά έχει πολύ καιρό να το πει αυτό. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι και με ένα. Το είπε, αλλά έχει. Θέλω να πω ότι είναι λίγο μπαγιάτικο το επιχείρημά σας. Τι. Έχει πολύ καιρό να το πει. Εξαφανίστηκε στα. Ναι, έτσι δεν είναι αμαλία. Έχει πολύ καιρό να το πει, όντως. Όντως. Ήταν κάποια λοιπόν, περίοδο. Δεν μπορεί να τον πιάσει τον αγαπητό κύριο Κασελάκη, γιατί κάθε εβδομάδα λέει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν. Όμως, τι θέλω να πω. Ότι το δικαίωμα να ζητάμε μια πολιτική σταθερότητα νομίζω δεν φοβίζει κανέναν. Ίσα-ίσα είναι ένα καλό μαξιλάρι να μπορεί να ακουμπήσει με ησυχία και με σταθερότητα το κεφάλι του ο κάθε νοικοκύρης αυτής της χώρας και κάθε άνθρωπος που θέλει να δει την προκόπη της χώρας. Αφού σας ρωτήσω αστειευόμενος πρώτα αν εσείς έχετε φάει τα γνωστά παγωτά που σκοτώνουν. Και αν είστε με τον απόδεικτο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και το δεύτερο, ναι, θέλω να μου σχολεία. Εδώ ήταν ο Βαγγέλης Αντώναρος. Εμένα δεν μου αρέσουν οι αστεισμοί με τα παγωτά που σκοτώνουν σε σχέση με τα Τέμπη. Δεν σας αρέσει. Σε σχέση με τα Τέμπη. Δεν το είπα εγώ. Ξέρετε, ο κύριος Άρης Πιλωτόπουλος το είπε. Ναι. Μου είπατε και σας είπα. Δεν σας αρέσουν αυτοί οι αστεισμοί. Σε σχέση με τα Τέμπη. Ναι. Εντάξει. Επειδή αφορούν ειδικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Είστε απολύτως σαφείς, νομίζω. Όπως πάντα, και ο Στεφαρόπουλος, λοιπόν, απολύτως σαφείς. Εδώ, λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώναρος σε αυτή την εκπομπή προχτές το βράδυ. Και ο Θανάσης Οικονόμου, ο συνεργάτης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη μέρα το πρωί, νομίζω, με αφορμή τις αντιδράσεις του Γιώργου Βασιλιάδη και του Χρήστου Σπίρτζη σχετικά με αυτό το Υπουργείο που σκοτώνουν, που είπε ο κύριος Κασελάκης, με τις ερμηνείες ή με τις αλλαγές που έγιναν μετά εν πάση περιπτώσει, είπε ο κύριος Αντώναρος, και το έχουν πει και άλλοι, ότι ποιοι είναι αυτοί, αυτοί είναι με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά. Και αντέδρασε ο κύριος Ζαχαριάδης σε όλο αυτό, ε? Θα σας πω για όλα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ στο δημόσιο διάλογο καταθέτω την άποψή μου και εκφράζομαι μέσα από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Και το κάνετε ευθαρσώς και ειλικρινώς. Ναι, ναι. Και θα πω και σε όλα. Ξέρετε, είναι λίγο, το λέω γιατί κάθε φορά το να είσαι σχολιαστής διαφόρων δηλώσεων δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά. Ναι, αλλά είναι ένα φαινόμενο βεβαίως, αυτό, δεν είναι. Κύριε Κοτρότσο, δεν είναι. Όπως σας είπα, τα λέω, θα σας πω τα πάντα. Δεν έχω κανένα ζήτημα. Και θα πω και κάτι σε σχέση με αυτά που άκουσα πριν από τον κύριο Οικονόμου σε σχέση με τα. Πώς πάμε γρήγορα για να κάνουμε τον κύκλο. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε αποφασίσει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο συσπηρωμένη, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Στο πλαίσιο αυτό δεν νοείται καμία συζήτηση και δεν υπάρχουν, τουλάχιστον σε μένα, δεν έχω ποτέ συμφωνήσει με λογικές προγραφών, ποτέ δεν τις έχω αποδεχθεί, ποτέ δεν έχω συμφωνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς, όλοι θα πρέπει να είναι πολύ μετρημένοι με βάση το θεσμικό τους ρόλο να μιλούν. Εγώ είμαι μέλος πολιτικής γραμματείας και κεντρικής επιτροπής. Γι' αυτό μιλάω για το πολιτικό διακύβευμα σε ευρωεκλογές που είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σταματήσει αυτή η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία τη βλέπουμε παντού. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι χρειάζεται η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δύο ζητήματα σχέση με αυτά που άκουσα και τα θεωρώ πολύ σημαντικά και από εσάς και από τον κύριο Οικονόμου. Πρώτον, πράγματι, ο κ. Μητσοτάκης λέει για συνέχιση οικονομικής πολιτικής. Ποια οικονομική πολιτική να συνεχιστεί? Αυτή η οποία οδηγεί τη χώρα στο μεγαλύτερο πληθωρισμό και στον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, επιμένω, εκ το Μάρτιο, όταν 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρνητικό πλέον πληθωρισμό τροφίμων. Γι' αυτό, για αυτή τη συνέχιση οικονομικής πολιτικής. Δεύτερον, είπατε εσείς κάποια στιγμή, λέει ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον ο κ. Οικονόμου το είπε, το πιο ευρωπαϊκό κόμμα. Ότι, γιατί δεν λέτε ότι θα είστε στη Νέα Δημοκρατία το πιο ευρωπαϊκό κόμμα? Εγώ το είπα, ότι θα μπορούσε σχολιάζω να ισχυριστεί. Σχολιάζω εγώ και λέω. Τι να ισχυριστεί? Πρώτη φορά είχαμε στα χρόνια Μητσοτάκη την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της χώρας μας για τα θέματα κράτους δικαίου. Αυτό είναι το πιο αντιευρωπαϊκό ή το πιο αντιευρωπαϊκό κόμμα το οποίο γνώρισε η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια? Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η χαρακτηριστικά. Τρίτον, είπατε πριν από λίγο. Και τελευταίο σας πάω. Τρίτον, άκουσα τον κύριο Οικονόμου να λέει για λαοπρόβλητη κυβέρνηση. Λαοπρόβλητη κυβέρνηση. Ειλικρινά, γιατί είχαμε και το Πάσχα. Πήγε και ο κύριος Οικονόμου, είμαι σίγουρος, στις γειτονιές του, εκεί που εκλέγεται. Μίλησε με τον κόσμο. Νιώσατε ότι είστε λαοπρόβλητοι αυτή τη στιγμή? Αν το νιώσατε, τότε θεωρώ ότι κάποιος από εμάς εδώ πέρα, όλους μας, ζει σε άλλο κόσμο.
Μπορεί. Πάντα... Μας βλέπει ο κόσμος. Σας να λέει κρίνει. Κάτι όμως. Το 41%. Τώρα, η αλαζονία τώρα του 41. Η απάντηση. Όχι. Μόλις έρχομαι να λέω κάποια πράγματα. Μα όχι, το λέω εγώ τώρα. Δεν είμαι εκπρόσωπος. Λέω ότι αυτός ο κόσμος. Κατά 41% ξέρετε, κύριε ψήφισε Κοτώσιο, τη Νέα Δημοκρατία έμπειρος, πριν από 11... Ξέρετε ότι έχουν πάρει και άλλες κυβερνήσεις 40%. Ναι. Και 36. Ναι. Και 32. Και ναι, κάποια στιγμή οδηγήθηκαν στα μισά ποσοστά. Αλήθεια. Και το 40% κάποια στιγμή άλλου κόμματος, το 41 αυτό. Έφτασε ναι. σε μονοψήφια ποσοστά. Άρα... Και το κόμμα το οποίο, από το οποίο προέρχεται. Το 41% λέω κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω, δεν είναι θέμα. Και το ΣΥΡΙΖΑ είπε από το 36. Το ΠΑΣΟΚ είπε από το 41%, πάνω από το 40% με τον Γιώργο Παντρέο μετά έχει φτάσει σε μονοψήφια. Άρα. Ο κόσμος, αυτό θέλω να πω. Ο κόσμος δεν είναι εξαιρετικά στατικός εκεί. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ. Αυτό λέω. Για την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας κρίνει ο κόσμος σήμερα. Λοιπόν, και λέω ότι σήμερα ο κόσμος ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο. Πολύ σύντομες. Θα είμαι πολύ πιεστικός με όλους σας αναγκαστικά, γιατί έχουμε ελάχιστα λεπτά. Ερώτηση και θέλω απάντηση επ' αυτού. Έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν δεν είμαστε δεύτερο κόμμα, πολιτική ήττα. Είπε ο Νίκος Παπανδρέου προχτές ότι εάν δεν είμαστε δεύτερο κόμμα και είμαστε τρίτο κόμμα θα έχουμε προβλήματα. Τελικά, εάν δεν είναι δεύτερο κόμμα, κυρία Παπαδοπούλου, το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ, τι δεν θα έχει πάει καλά και αν αυτό εγείρει θέμα συνολικότερο ακόμα και ηγεσίας. Ναι, νομίζω ότι ο πρόεδρός μας το έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι ο στόχος είναι η δεύτερη θέση. Συνεπώς, όταν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος, οπωσδήποτε θα πρέπει να συζητηθεί εντός του κόμματος τι πήγε λάθος, τι έφταιξε. Είσαι σε ένα έκτακτο συνέδριο. Ενδεχομένως, δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνει ο πρόεδρος, τα όργανα, υπάρχει το πολιτικό συμβούλιο. Ναι, αλλά θα ευθύνεται και ο πρόεδρος αν συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό θα συζητηθεί. Το ποιος ευθύνεται και από τα όργανα. Μόνο στο κόμμα είμαστε. Ένα κόμμα έχει όργανο, έχει πολιτικό συμβούλιο, έχει κεντρική επιτροπή. Αυτό λέει η Αμαλία. Εάν αυτό δεν γίνει στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, πώς θα γίνει? Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τους πέντε συνεργάτες που θα το συζητήσουν. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό. Όμως θεωρώ ότι όντως, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος και δεν βγούμε ενισχυμένοι, υπάρχει θέμα. Και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Μάλιστα. Σε κάθαρη, κύριε. Λοιπόν, κυρία Νικολάου. Εσείς κατεβαίνετε τώρα ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις ευρωεκλογές. Έκανε και μία σειρά από περιοδίες και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι είστε σε άνοδο. Αυτό πώς μεταφράζετε, πώς περιμένετε να το μεταφράσετε πολιτικά και στο εσωτερικό και ευρωπαϊκά? Για μας τίθενται δύο ερωτήματα στον ελληνικό λαό που θα ψηφίσει σε 9 Ιουνίου. Το πρώτο είναι αν με την ψήφο του θα συνεχίσει να δίνει το άλοθη στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, στα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούν τη στρατηγική της και στη χώρα μας, να τους βγάζουν στους δρόμους λόγω της κατάστασης που ζουν, ή αν θα πει ως εδώ. Και το δεύτερο, εάν θα στείλουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο βουλευτές οι οποίοι θα είναι τελάλιδες και θα διαπραγματεύονται τα μεγάλα συμφέροντα, τα συμφέροντα των λίγων, των πλουσίων, των ομίλων, ή αν θα στείλουμε ευρωβουλευτές οι οποίοι θα εκφράζουν τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Το ΚΚΕ και στα δύο αυτά τα ερωτήματα έχει δώσει διαπιστευτήρια ότι μπορεί να αντιπαρατεθεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους μονοπωλιακούς ομίλους και με τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ένα είναι το τινό. Και αυτό είναι κάτι που είναι γνωστό της πάση. Που κατεβαίνει σε μια διαδήλωση, σε έναν μεγάλο αγώνα, όπως αυτοί που στρίμωξαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εγώ ερμηνεύω αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, ως είναι ότι πραγματικά δεν νιώθει τόσο σίγουρος. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σειράς μεγάλων αγώνων. Των φοιτητών, των αγροτών, των εργαζομένων με τρεις μαζικότατες απεργίες. Εμείς λέμε λοιπόν πιο δυνατό κουκουέ, πιο δυνατή διεκδίκηση, πιο δυνατός ο αγώνας μέσα στην Ελλάδα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Κυρία Φωτίου, ο στόχος για τη Νέα Αριστερά είναι προφανώς να εκλέξει ευρωβουλευτή. Το έχει πει και ο κύριος Χαρίτσης. Εγώ θα κάνω ένα μικρό άλμα. Πάω με το καλό σενάριο ότι εκλέγεται ευρωβουλευτή. Θεωρείτε ότι οι ευρωεκλογές πρέπει να αποτελέσουν το εφαλτήριο, την αφετηρία για να ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση για την ανασύνθεση του λεγόμενου προοδευτικού χώρου σαν ένα μέτωπο, σαν ένα μπλοκ απέναντι σε μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Κύριε Κοντρότσο, είναι προφανές. Η απάντηση είναι ναι. Όμως θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πώς θα γίνει? Εμείς... Θα σας πω, μετέχουμε μέσα στα κινήματα. Τα κινήματα δεν είναι ενός ιδιοκτησία, ενός κόμματος,
αυτό που αναπτύσσεται σήμερα στην Ελλάδα, από τη στέγη μέχρι τη Λάρκο, μέχρι οτιδήποτε σήμερα, γίνεται γεγονός. Άνθρωποι μαζεύονται στο Σύνταγμα, μαζεύονται σε πορείες. Αυτό δείχνει ότι ένας λαός δεν έχει εγκαταλείψει αυτή τη στιγμή το όραμά του να ζήσει καλύτερα. Να ζήσει καλύτερα, γιατί ζει άθλια. Αυτά τα κινήματα δημιουργούνται και στην Ευρώπη. Η ταξική αντιπαράθεση δεν είναι ελληνική και στην Ευρώπη δεν γίνεται τίποτα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Οι λαοί της Ευρώπης επίσης κινητοποιούνται. Βεβαίως. Όταν εμείς λέμε λοιπόν ότι θα συμβάλλουμε σε όλο αυτό πάντα θετικά, χωρίς ούτε αποκλεισμούς για την αριστερά, για την αριστερά πάντα, αλλά ούτε και ηγεμονισμούς. Ο ένας, ας πούμε, λέει ότι αν δεν γίνω εγώ δεύτερος κάτι θα πάθω, ο άλλος λέει ότι εγώ θα γίνω οπωσδήποτε πρώτος και πάει λέγοντας ό,τι θέλουνε, και άλλος λέει εγώ είμαι εγώ ο μόνος συνεπής. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, και κυρία Φωτίου, είναι βεβαίως ο κύριος Θεοχαρόπουλος που είναι στη συντροφιά μας, είναι από τους μετριοπαθείς και τους ήπιους, που κρατάνε και ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ειδικά με εσάς, πώς μπορείτε να συνομιλήσετε με το ΣΥΡΙΖΑ, που οποία αποχωρήσατε. Αφενός και αφετέρου, που ο μισός ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ως υπονομευτές, ως ανθρώπους οι οποίοι διασπαστές κτλ. Πώς θα συνομιλήσετε. Νομίζω ότι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή της Ελλάδας δημιουργεί νέους συσχετισμούς. Γι' αυτό μίλησα, δεν υπάρχουν πια ούτε ηγεμονισμοί, δεν μπορεί να. Αλλά ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι και την επόμενη μέρα. Άρα μου λέτε ότι ναι, πρωτοβουλία, άρα και το ΠΑΣΟΚ και με το ΚΚΕ ενδεχομένως να κουβεντιάσετε. Όλοι κρίνονται, αλλά ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι εκεί. Όποιο ποσοστό ήταν εκεί πάρει. Επιταχυντές κρίσεων. Επιταχυντές αναδιατάξεων. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι ο καθένας. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι θεωρητικό αυτό που λέτε. Ναι, μισό λεπτό. Θα έχετε απέναντί σας τον Στέφανο Κασελάκη, από τον οποίο φύγατε ακριβώς επειδή θεωρήσατε ότι αλλάζει το ΣΥΡΙΖΑ και ότι τον κάνει δεν ξέρω εγώ τι. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα. Δεν θέλω να πω τώρα όλες τις ιστορίες του Στέφανου Κασελάκη και μάλιστα αυτών των ημερών. Ναι. Βόρεια Ήπειρος, η άλλη όψη του μπελερισμού και πάει λέγοντας. Α, έτσι, εδώ έχουμε μεγάλα προβλήματα. Όταν λες Βόρεια Ήπειρο, δεν έχεις καταλάβει ότι εδώ αυτό είναι ο αλυτρωτισμός. Και ένα πρόβλημα της Αλβανίας, το οποίο είναι πρόβλημα Αλβανίας της Ευρώπης. Είναι μειονοτική περιοχή, επίσημα αναγνωρισμένη, κυρία Φωτίου. Σας παρακαλώ, κυρία μου, το ξέρω. Λοιπόν τι αλυτρωτισμό λέτε. Δεν καταλάβατε, δεν πειράζει. Δεν είμαι χαζός εγώ, αλλά εσείς που είστε πολύ έξυπνοι, δηλαδή ξέρετε τι λέτε τώρα. Εσείς οι έξυπνοι ξέρετε τι λέτε. Είπα ότι αυτό είναι. Είναι αλυτρωτισμός η μειονότητα, η αναγνωρισμένη από διεθνείς συνθήκες της Ελλάδας. Είπα Βόρεια Ήπειρο. Την επίσκεψή σου στην ελληνική μειονότητα, την εθνική ελληνική μειονότητα της Ελλάδας. Εννοεί ότι είναι σαν να θες να επεκταθεί η Ήπειρος και να. Αφήστε, δεν είπα αυτό τώρα. Αυτό τώρα είναι ερμηνείες δικές σου. Εδώ υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες. Εγώ λέω λοιπόν ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα θα αναδειχθούν. Μάλιστα. Αν ο κύριος Κασελάκης, και θα δημιουργήσουν και μεγάλες ρήξεις και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δημιουργηθούν ρήξεις σε όλα τα κόμματα. Βέβαια το ΚΚΕ δεν έχει αυτούς τους φόβους, γιατί είναι πάντα αραγές. Είναι δημητική του το ΚΚΕ στην παρέμβαση. Είναι πάντα αραγές και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι πάντα αραγές. Διαχρονικό αέναο και αϊθαλές. Έτσι, ακριβώς. Εμείς όλα τα κακά κομμάτια ξέρουμε και τα πετάμε. Έτσι, ακριβώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχουμε τελειώσει. Θα με κόψουν από το κοντρόλ. Επομένως, εγώ πιστεύω σε αυτό που έρχεται και το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ο λαός. Κύριε Τράπαλη, μία φράση εσείς και μία η Αμαλία. Θέλω πρόβλεψη μπορείτε να κάνετε 30 μέρες πριν. Τάσεις. Δεν θέλω να μου πείτε αριθμούς. Τάσεις. Εντάξει, νομίζω ότι η σειρά φαίνεται ότι σιγά σιγά καθορίζεται. Καλά. Το θέμα είναι στην ουρά της βαθμολογίας, θα λέγαμε. Δηλαδή από το κόμμα της Νίκης και κάτω, ποια θα είναι τα κόμματα τα οποία θα μπορούν να εκλέξουν. Ο Βελόπουλος πώς θα πάει, γιατί δείχνει να εκκρενάρει.
Έχει φρενάρει. Έχει φρενάρει. Εγώ δεν βλέπω προσωπικά στι έρευνε που κάνουμε. Δεν βλέπουμε να έχει φρενάρει. Φαίνεται να είναι οριακά στο διψήφιο, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι. Το Πασόκ θα έχει πρόβλημα. Και φαίνεται ότι. Δεν ξέρω αν τι εννοεί κάποιο ω πρόβλημα. Δηλαδή, αν τελικά ο στόχο είναι η δεύτερη θέση. Είναι το να ξεπεραστεί το ποσό των ευρωεκλογών. Η δεύτερη θέση εκλογών. Παίζεται με τον κ. Πασόκ. Είναι πολύ πιο κοντά η τρίτη με την τέταρτη θέση παρά η δεύτερη με την τρίτη. Αυτό δηλαδή, σε κάθε πιο κοντά έρευνα. Είναι Πασόκ Βελόπουλο. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερη απόσταση. Επικαλούμε και έρευνα, οποία θα βγάλουμε αύριο, θα δημοσιευτεί στο Βήμα. Γιατί ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ, ας πούμε. Λένε τα στατιστικά. Να σας το πω διαφορετικά. Αυτό είναι αλήθεια. Να σας το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Αυτή τη στιγμή το κόμμα της Ελληνικής Λύσης φαίνεται ότι είναι ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στο ΠΑΣΟΚ και να εισαπέχει και από τους δύο. Θα εξαρτηθεί λοιπόν που είναι αυτό. Αμαλία. Εγώ θέλω να πω ότι περιμένω ότι εάν ο κόσμος πάει να ψηφίσει, νομίζω ότι ένας παράγοντας κλειδί αποχή, το βράδυ των εκλογών θα είναι και για την κυβερνόσα παράταξη, θα είναι η αποχή. Εκεί, εκεί θα κρυθεί ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού για τα ποσοστά που θα πάρει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει ρόλο η αποχή. Βέβαια. Θα παίξει ρόλο στο ποσοστό. Και ειδικά για αυτό το νέο κοινό που φαίνεται να διαμορφώνεται ως στάση υπέρ του Στέφανου Κασελάκη. Και για την Δημοκρατία βεβαίως. Εάν θα προτιμήσει να πάει παραλία ή θα πάει να ψηφίσει. Εσείς πρώτοι θα είστε, κύριε Οικονόμου, δεν καταλαβαίνω γιατί ανησυχεί. Ναι. Εγώ. Θέσετε με 30 ή με 32. Είπατε 33%. Αν το πιάσετε, εντάξει, έβαλε ο Πρωθυπουργός τον πύχη. Δεν φαίνεται και πολύ εύκολο πάντως. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Είναι μάχη. Είναι. Πρέπει να δοθεί μάχη. Το είπε και είναι ο δεν είπα ότι να δοθεί μάχη. Το είπε και ο πολύπλοκος Νικήτας Χακλαμάνη. Κύριε Κοτρότσο, είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που βάλε το ένα πύχη και ένα διακύβευμα. Καλά, και ο κύριος Κασελάκης είπε 20% είπε χθες. 20. Και 17 έχει πει. Και 17 έχει πει. Να αποφασίσει που πάει η τελική. Προφανώς είναι το 17,8%. Και ο Ανδρουλάκης έχει πει δεύτερη θέση. Όλοι έχουν βάλει. Και αστείο στόχο τι θα γίνει. Λοιπόν, πάντως είναι πιθανό να βιαστεί κανείς το. Θα διαζυβευτεί η πολιτική στρατιά της χώρας. Λοιπόν. Θα σας απαντήσω, εκλογές. Να σας ευκολύνω. Καλό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατήστε το. Θα το έχει πει ο κ. Οικονόμου, μην τυχόν ο κ. Ψωτάκης. Ως ανέκδοτο. Το βράδυ, λέω, κρατήστε. Το ανέκδοτο της ημέρας, που το είχαμε παλιά, θυμάστε. Το ανέκδοτο της ημέρας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς θα τα πούμε την Τρίτη. Ας απολαύσετε αύριο όσοι απολαύσετε την κυρία Μαρίνα Σάτι στην Eurovision. Βεβαίως, έπρεπε να το πω, πολλά μπράβο στον Ολυμπιακό για αυτή την προκρισάρα και το λέει ένας Παναθηναϊκός αυτό, άρα έχει διπλή αξία. Λοιπόν, και εντάξει, εμείς οι Παναθηναϊκοί με τους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ, ραντεβού στο Βερολίνο. Πρώτα παίρνεις το Μανχάταν και μετά το Βερολίνο άλλωστε. Να είστε καλά.